Και όταν μπλέκεις σε μια σχέση και σου βγάζει τάντερα και τα σηκώτια, πιστεύεις ότι επειδή αυτό γίνεται και στην ταινία, στο τέλος θα έρθει η άμαξα και θα φύγετε και θα πάτε σε ωραία ροζ συννεφάκια όπου θα παίζετε με μονόκερους και υπτάμενα αλογάκια και οι άγγελοι θα σας τραγουδούν με λύρες τραγούδια ερωτικά. Καλώς όρισες στη σειρά Μαλώνω Με, όπου σε κάθε επεισόδιο τσακώνομαι με διάφορες σκηνές φλερτ ή επικοινωνία μέσα στη σχέση από διάσημες ταινίες. Και σήμερα φυσικά ήρθε για άλλη μια στιγμή αυτή η πολύ μεγάλη ώρα που περίμενες και ξαγρυπνούσες και δεν θέλω να χάνεις και τον ύπνο σου, όπου μαλώνω με το Friends with Benefits, που κανείς δεν γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει στην πράξη σε αυτό. Εδώ πέρα τώρα πάμε στην πρώτη σκηνή και μπορεί να μην έχει να κάνει με φλερτ, όμως έχει να κάνει με μια διαδικασία στην οποία ο πρωταγωνιστής, ο Justin Timberlake ή Timberlane ή Timberlake, έχει να κάνει με την επικοινωνία για το πώς προβάλλουμε αξία χωρίς να είμαστε απελπισμένοι. Πώς δηλαδή προκαλούμε μέσα σε εισαγωγικά τον άλλον με ευγενικό τρόπο και ταυτόχρονα έχει χιούμορ. I'm Jamie Rellis. You're picking me up from the airport. Hi. Yes, I am. You always pick people up like this? Πάντα παραλαμβάνεις ανθρώπους έτσι, με ταμπέλες. Βλέπεις, εκείνη τη στιγμή της λέει, αλήθεια πάντα το κάνεις αυτό. Δεν είναι προσβλητικό, την πειράζει. Αλλά ταυτόχρονα της λέει, το κάνεις πάντα αυτό. Ή το έκανες μόνο σε μένα. Βλέπει, αξιολογεί. Δεν σε φανταζόμουν έτσι για κυνηγό κεφαλών. Μέσα σε εισαγωγικά την απορρίπτει. Δεν την απορρίπτει. Πρόσεξε, δεν είμαστε ποτέ αγενείς ή προσβλητικοί. Αλλά λέει, δεν σε φανταζόμουν ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω αν ταιριάζει στα κριτήριά μου. Πρόσεξε. Αυτές οι λεπτομέρειες στην επικοινωνία μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειες, όμως δεν είναι συσσωρευτικά. Γιατί καθορίζουν την αξία που εγκαθιδρείς από την αρχή σε μια επικοινωνία. Yeah, I prefer executive recruiter. Headhunter sounds a little creepy. You did stalk me for 6 months. Kind of creepy. Με κυνηγούσε 6 μήνες, λέει, είναι ένα τριχιαστικό. Βλέπεις, με κυνηγούσε 6 μήνες. Δεν δείχνει αρχικά ότι, wow, έχω εντυπωσιαστεί, δείχνω απελπισμένος και τι κάνεις και σε ευχαριστώ για όλα και να είσαι καλά και α, τι ωραία που δείχνεις και... Βλέπεις. Είσαι από τα κορίτσια που φορτώνονται. Για άλλη μια φορά δείχνει ότι την αξιολογεί. Αυτό προβάλλει αξία γιατί δεν δείχνει απελπισία. Προσοχή, θα χρειαστεί να είσαι μέσα στο κατάλληλο περιεχόμενο της συζήτησης για να μην προσβάλλεις τη γυναίκα, έτσι. Βέβαια και εδώ πέρα και η πρωταγωνίστρια είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ετοιμόλογη. Δείχνει φοβερή σιγουριά, κοιτάει στα μάτια, είναι θετική, δεν επηρεάζεται. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μαλώσω, οπότε μπορεί να μαλώσω μαζί σας. Συνέχεια τις ίδιες και τις ίδιες ταινίες προτείνετε, μπορείτε να προτείνετε καμία διαφορετική. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το προτείνω, θα το πω, θα μαλώσω με το 50 Shades of Grey. Είναι μία από τις χειρότερες ταινίες ολόκληρης της ιστορίας. Εντάξει. Το έχετε πει! Ευχαριστώ! Πείτε καμιά άλλη! Ευχαριστώ. Και γιατί δεν κάνετε like και subscribe τόσο καιρό? Αυτό τώρα θα το βάλεις μέσα για να δούνε με ποιον τρόπο μου δείχνεις αυτές τις απίστευτες οδηγίες κάθε φορά. Οπότε λοιπόν, όπως ακούσατε τον Γκάζιο να λέει, αν το βάλει εν τέλει στο μοντάζ, κάντε like και subscribe γιατί μας βοηθάτε. Αν δεν έχετε κάνει ήδη, δεν με απασχολεί καθόλου. Θα κάνετε με το ζόρι. Nice doing business with you, Dylan Harper. Σε αυτήν τη σκηνή θέλω να δείξω ένα κλασικό λάθος που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές σε αρκετούς από εμάς. Όπου τον πειράζει τον πρωταγωνιστή ή πρωταγωνίστρια και εκείνη τη στιγμή κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος. Πρέπει να το δούμε. Hey, I was thinking of getting some lunch. Do you know a place? Σκέφτομαι να πάω για φαγητό. Ξέρεις κανένα καλό μαγαζί? Είναι καλή η ερώτηση? Είναι μια χαρά η ερώτηση. Είναι φυσιολογική ερώτηση γιατί πεινάει, τον έχει πάει να... Πάρα πολύ ωραία. Are you asking me out? Μου ζητάς να βγούμε. Πάει να τον ψαρώσει. Πρόσεξε. Well, I'm not asking you. I'm asking you to show me a restaurant. Δεν σου ζητάω να βγούμε.
σου ζητάω εστιατόριο. Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση εδώ πέρα στην ταινία να το εννοεί, δεν είμαι μέσα στους σεναριογράφους για να το ξέρω, αλλά σε περίπτωση που σου πει κάτι τέτοιο η γυναίκα και εκείνη τη στιγμή πας να απολογηθείς ή πας να απαντήσεις πάρα πολύ σοβαρά, δηλαδή τι λες, έχεις να μου προτείνεις κάποιο εστιατόριο, μου ζητάς να βγούμε. Όχι, 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 εγώ αποκλείεται να κάνω κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και φυσικά του λέει μετά, είμαι η μόνη φίλη σου εδώ, πάρ' το friend zone για να γουστάρεις. Μην το κάνεις πιο πολύπλοκο. Τον πειράζει και πολύ πετυχημένα. Θα δεις μετά τι θα πάθεις βέβαια. Μην το κάνεις πιο πολύπλοκο. Θα ζούσαμε ερωτικές φαντασίες. Βασικά του λέει το μέλλον και δεν το έχουν καταλάβει ότι κανένας από τους δύο. Πάλι απολογείται. Το παίρνει πάρα πολύ σοβαρά βέβαια και εκεί είναι πολύ πιστική. Σου ορκίζομαι, δεν σου λέω να βγούμε για κανένα λόγο, σε παρακαλώ, βάλε με φιλική ζώνη, με μια χαρά εκεί. Δεν σ' αρέσω από τέτοια άποψη, δεν είναι ανάγκη να γίνεις τόσο κακός. Εντάξει, του κάνει πλάκα βέβαια και είναι πολύ καλή. Συγγνώμη, εντάξει. Φίλε, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη αν δεν έχεις κάνει κάτι κακό, έτσι. Ή αν δεν έχεις κάνει κάτι το οποίο την έχει προσβάλει αντικειμενικά. People should be able to have sex like they're playing tennis. Yeah, I mean, no one wants to go away for the weekend after they play tennis. It's just a game. You shake hands, get on with your shit. Yeah. Αρχίζει και τις προτείνει, γιατί έχουν κάνει κάποιες συζητήσεις, έχουν ανταλλάξει απόψεις, έχουν περάσει ποιοτικό χρόνο μαζί και έχουν διασκεδάσει. Τις προτείνει να είναι φίλοι με προνόμια, γιατί αυτό νομίζεις ότι μπορεί να είναι και το όνειρό σου. Ότι θα είστε κολλητοί και ταυτόχρονα θα κάνετε σεξ. Καλώς ήρθες στην πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πολύ ποιοτική σχέση. Περνάτε απίστευτο χρόνο μαζί και συμπεριφέρεστε σαν να είστε οι καλύτεροι φίλοι και οι απόψεις σας ταιριάζουν και έχετε και ερωτική επαφή, έχετε σχέση. Απλά μάλλον δεν θέλεις να δεσμευτείς ή δεν θέλει να δεσμευτεί ή να δηλώσει ότι είναι δεσμευμένη ή να δηλώσεις ότι είσαι δεσμευμένος. Hello! Είναι προφανές! Let's play tennis. What? Let's have sex like we're playing tennis. Get the hell out of here. Και της το προτείνει, λέει, να κάνουμε σεξ όπως παίζουμε τένις. Έτσι δεν είναι. Don't laugh. This could be great. This could take all the weirdness out of it. Και βέβαια εδώ ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Εντάξει, μπορεί αυτό να σβήσει όλη την αμηχανία, λέει, για τη σχέση μας. Δεν υπάρχει σχέση και δεν ξέρω γιατί υπάρχει αμηχανία. Anyway, είπαμε δεν μου αρέσει από τέτοια άποψη. Ούτε και εμένα. Γι' αυτό και θα είναι τέλειο. Όταν ο ένας δεν αρέσει στον άλλον, προκύπτει ερωτική επαφή. Γιατί δεν με αφήνει αυτή τη στιγμή ο Κάζιο να πω πολλές φορές τη λέξη από S. Γιατί θα φάμε demonetized. Δεν ξέρω καν αν με ελκύεις. Χαριτωμένο. Δείχνει σιγουριά εδώ. Την πρώτη φορά που με είδες. Μιλάμε απλά σαν άνθρωποι, έτσι, γιατί μπορεί να μιλάτε και σαν περιστέρια. Δύο κορίτσια που τα λένε. Φιλέ, ελπίζω να καταλαβαίνεις το λάθος εδώ πέρα στο πλαίσιο. Δεν γίνεται να σου πει, φαντάσου ότι είμαστε δύο φίλες ή δύο κορίτσια που κάθονται και πίνουν ποτά στο τάδε μπαρ και θα ήθελα να μου μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο. Είσαι αρσενικός ή είμαι θηλυκό. Εντάξει, είσαι άντρας ή είναι γυναίκα. Μ' αρέσαν τα μάτια σου. Ωραίο κοπλιμέντο. Είναι καλό το πώς γίνεται με τα ίδια πραγμάτευση, βέβαια πηγαίνει κατά διαόλου, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θέλω να σχολιάσω κάποιες πολύ καλές σκηνές, όχι με τον πρωταγωνιστή, αλλά με κάποιον τυχαίο ο οποίος εξαφανίζεται αργότερα, δεν έχει σημασία, στο πρώτο ραντεβού κυρίως ή στα πρώτα ραντεβού, για το πώς δημιουργεί έλξη και το πώς απαντάει σε δύσκολες ερωτήσεις που του κάνει η πρωταγωνίστρια. Πραγματικά είναι πολύ καλό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μαλώσω. Μάλλον θα μαλώσω με κάποιον άλλον ή με την καρέκλα με τον Κάζιο, τουλάχιστον για να ταιριάζει στον τίτλο. Βγαίνει λοιπόν, επειδή προσεγγίζει κάποιο τύπο στο πάρκο, ο οποίος ο άνθρωπος τίνει να είναι γιατρός, κανονίζει και βγαίνει μαζί του πρώτο ραντεβού. Πολύ καλά έκανε η κοπέλα και προσέγγισε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί
προσπαθούν να γνωρίσουν και άλλους για να πείσουν τους εαυτούς τους ότι δεν έχουν μία σχέση η οποία στηρίζεται μόνο στην ερωτική επαφή και όχι στη λέξη που δεν με αφήνει να πω ο Κάζιο. Αλλά βγαίνει μαζί του και πρόσεξε να δεις διαχείριση. Γιατί εδώ πραγματικά οι σεναριογράφοι, που είναι εξαιρετικά σπάνιο, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Εγώ και ο Θεός. Στραβώνει. Γιατί λέει, oh, μάλλον παρά είναι υπερόπτης. Μάλλον έχει υπερβολική ιδέα για τον εαυτό του. Αστειεύομαι. Φαντάζεσαι κάποιον να το λέει αυτό, το ξαναχαλαρώνει πάλι. Για να δείξει ότι αυτό που είπε, το είπε για πλάκα. Και είναι σημαντικό. Μπορεί να πεις κάποιο αστείο και να το πεις σοβαρά. Και η γυναίκα να νομίζει ότι αυτό που λες, το λες και εσύ σαν σοβαρά, το πιστεύεις. Γέλασε, πες ότι αστείευσε, γέλισε, πες ή γυάλισε, πες ότι αστείευεσαι. Έχω βγει με πολλούς τέτοιους, που λέει. Έχω ακούσει διάφορα περίεργα υπεροψίας. Τι ρωτάει, λέει πότε θα σε ξαναδώ. Δεν είναι ανάγκη στο πρώτο ραντεβού να κανονίζεις και για το επόμενο. Ας τελειώσεις το πρώτο ραντεβού. Μπορείς να τη στείλεις το ίδιο βράδυ ότι πέρασες πάρα πολύ καλά και την επόμενη μέρα ή την επόμενη να επικοινωνήσεις μαζί της. Να πείτε ένα γεια και μετά να δεις πότε θα επικοινωνήσεις πάλι για να της προτείνεις να τα ξαναπείτε. Μην αρχίζεις και της δείχνεις από την αρχή απελπισία, σώνει και καλά ότι θέλεις να την ξαναδείς στο ίδιο ραντεβού. Ακόμα και αν έχεις περάσει καλά. Χαλαρά, χαλάρωσε. Μην την πιέζεις ακόμα. Περίμενε. Όχι από το πρώτο ραντεβού. Βέβαια εδώ πέρα. Δείχνει ότι εντυπωσιάζεται γιατί λέει επιτέλους κάποιος πιστεύει ότι είμαι ξεχωριστή. Right now. Καλό. Τον πειράζει και είναι καλό. Είναι καλό, δείχνει ότι έχει χιούμορ. Εδώ του λέει, νομίζω ότι πρέπει να σου πω κάτι. Εντάξει. Θέλω να σου πω κάτι σοβαρό. Για ποιο λόγο η γυναίκα εκείνη τη στιγμή στα πρώτα ραντεβού αρχίζει και σοβαρεύει? Γιατί σου λέει, ξέρεις, έχεις αρχίσει να μου αρέσεις περισσότερο από ό,τι περίμενα. Οπότε μάλλον μπορώ να σου ανοιχτώ λίγο παραπάνω. Το διαχειρίζεται εδώ πάρα πολύ καλά. Κάνει ένα πείραγμα για να χαλαρώσει το κλίμα και να δείξει μεγαλύτερη ψυχραιμία. Άψογη διαχείριση. Άψογη. Επειδή θα είναι η τρίτη φορά, λέει. Και δεν θα το Και του λέει, έχω ένα κανόνα. 5 ραντεβού. Εντάξει. Εδώ το πράγμα, βέβαια, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Πηγαίνει κατά διαόλου. Το να σου πει μια γυναίκα που δεν είναι συχνό, έχω έναν κανόνα από το 5ο ραντεβού και μετά, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, γιατί σημαίνει ότι δεν βλέπει εσένα, βλέπει τον αριθμό 5. Για ποιο λόγο να έρθετε σε ερωτική επαφή από το 5ο ραντεβού και όχι στο 10ο. Ή όχι στο 4ο. Ή όχι στο 7ο. Οπότε εδώ βλέπεις, και γίνεται και στην ταινία, ίσως να είναι ένα σημάδι μη συναισθηματικής διαθεσιμότητας. Ότι ξέρεις τι, θα επιτρέψω στον εαυτό μου να αφαιθεί όταν θα γίνουν 5 συγκεκριμένα ραντεβού. Γενικότερα τέτοια πλαίσια δεν είναι και το καλύτερο. Δεν είναι και το καλύτερο. Προχωράμε και βλέπουμε. Το είδα σε μια ταινία και σκέφτηκα να το δοκιμάσω. Φοβερό επιχείρημα. Αξίζει να περιμένω. Ο παπάντζας. Ο σούπερ παπάντζας. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, φίλε, όπως θα δεις και συνέχεια της ταινίας, γιατί σχολιάζουν ταινία έτσι. Μην λες πράγματα που δεν εννοείς. Και μην λες πράγματα που δεν πιστεύεις. Και κυρίως μην δίνεις ελπίδες που δεν είσαι διατεθειμένος να στηρίξεις. Μην κάθεσαι να τις λες πράγματα μόνο και μόνο για να έρθετε σε ερωτική επαφή. Αξίζεις να περιμένω και θα περιμένω για πάντα. Γιατί το έχω καταλάβει από τα 2 ραντεβού. Δεν την ξέρεις 15 χρόνια. 2-3 ραντεβού έχετε βγει. Μην δίνεις υποσχέσεις που δεν ξέρεις θα τηρήσεις ή μόνο και μόνο για να πάρεις κάτι. Καλύτερα να διαφωνήσεις και να της πεις, ξέρεις τι, φαίνεται παράλογο αυτό που λες. Γιατί 5, τι συμβαίνει. Και να το συζητήσετε εκείνη τη στιγμή με ειλικρίνεια και να μιλήσετε ανοιχτά, γιατί μπορεί να σου πει και εκείνη τη στιγμή η γυναίκα ότι ξέρεις τι, γιατί το έχω δει διάφορα, γιατί δεν θέλω για κάτι να βιαστώ. Δεν είναι ότι δεν με ελκύεις. Για να δεις και εσύ πώς θα αξιολογήσεις την απάντησή της, γιατί μπορείς να το δεχτείς, μπορείς και όχι. Δική σου επιλογή είναι, όπως είναι και δική της επιλογή να πει με ποιο τρόπο θέλει να κινηθεί ο ρυθμός της επαφής και της σχέσης σας. Αλλά μην λες πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά, γιατί θα ξεράσω. Τελικά περνάνε τα πρώτα ραντεβού.
έρχονται σε ερωτική επαφή. Ξυπνάει, πάει να πάρει καφέ την κοπέλα. Και εκείνος τι κάνει? Τον μπούλο. Και τον πετυχαίνει. Really? Yeah. The sneak out. How incredibly cliché of you. Πόσο κλισέ. Βασικά δεν είναι κλισέ, είναι απελπισία. Κατάλαβες, αλλά πρόσεξε. Αξίζεις να περιμένω. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει, δεν εξαφανίζεσαι μετά την πρώτη φορά που θα έρθετε σε ερωτική επαφή. Για όνομα του Θεού, έτσι. Ειλικρινά δεν εξαφανίζεσαι. Και ειδικότερα αποφεύγοντας να σε δει σε μια τέτοια κατάσταση. Μιλάμε τώρα, είναι ότι πιο τραγικό. Και... Κατάλαβες, έτσι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπα. Εδώ πέρα βέβαια τον διαχειρίζεται μια χαρά. Sorry, παιδιά, δεν θα παίρνω μόνο το μέρος των άντρων. Πρέπει να είμαι αντικειμενικός. Είσαι καταπληκτική, ναι, στάνταρ. Αξίζεις να περιμένω. Πολύ καλό. Να μείνουμε φίλοι, really. No, fuck you. Λοιπόν, η σχέση της βέβαια με τον πρωταγωνιστή αρχίζει για άλλη μια φορά εντελώς τυχαία, όπως και σε όλες τις ρομαντικές κομεντί, να περνάει από 40 κύματα. Δεν ξέρουμε εν τέλει αν θα είναι μαζί, αν δεν θα είναι μαζί, αν θα είναι μαζί και τα βρίσκουν και εν τέλει έχουν σταθερή σχέση, δεν έχουν σταθερή σχέση. Υπάρχει μόνο το ερωτικό ανάμεσά τους, δεν υπάρχει το ερωτικό. Και γιατί έτσι νομίζουμε ότι γίνεται και στην πραγματική ζωή. Και όταν μπλέκεις σε μια σχέση και σου βγάζει τάντερα και τα σηκώτια, πιστεύεις ότι επειδή αυτό γίνεται και στην ταινία, στο τέλος θα έρθει η άμαξα και θα φύγετε και θα πάτε σε ωραία ροζ συννεφάκια, όπου θα παίζετε με μονόκερους και υπτάμενα αλογάκια και οι άγγελοι θα σας τραγουδούν με λύρες τραγούδια ερωτικά. Δεν ξέρω, η εμπειρία σου τι σου λέει. Βέβαια, από κάποιο σημείο και μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα σε σχέση, μέσα εισαγωγικά γιατί είναι friends with benefits, μέσα σε εισαγωγικά με τους δύο πρωταγωνιστές, και τον ακούει να λέει στην αδελφή του ότι δεν θέλει τελικά να είναι μαζί της, ότι είναι κάτι εφήμερο, και στεναχωριέται και φεύγει από το σπίτι που την έχει καλέσει. Τέλος πάντων, δεν στην ταινία θα καθόμαστε να σου κάνω τόσο spoiler. Μετά όμως έρχεται μία στιγμή όπου, παρόλο που έχει την δυνατότητα ο Justin να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να πει την αλήθεια, δεν το κάνει. Πάμε, δεν έπρεπε να το πω αυτό, ήθελα να αποφύγω την αδελφή μου. Για ποιο λόγο να αποφύγεις την αδελφή σου? Γιατί να πεις την αδελφή σου κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθάνεσαι? Είναι λάθος. Σε άκουσε, είσαι φάουλ. Εδώ πας να απολογηθείς. Οκ, okay, καλά κάνει. Άμα έχει κάνει κάτι λάθος, προφανώς το λες. Λέει ότι αρέσουμε ένας τον άλλον. Λες και δεν αρέσουμε. Ξεσκίζονται σαν τα κουνέλια συνέχεια. Δεν αρέσουμε. Εγώ νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. Εδώ είναι που χρειάζεται να επέμβεις με αρσενική ενέργεια, να πεις «δεν ήμασταν φίλοι». Υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον, σε βλέπω με ξεχωριστό τρόπο γιατί πιστεύω ότι είσαι ξεχωριστή, πάμε να δούμε αν αυτό θα δουλέψει για κάτι παραπάνω. Ούτε πολλά λόγια, ούτε πολλή τσακωμή, ούτε πολλές εντάσεις, ούτε πολλές δικαιολογίες, ούτε μια μισή, δύο ώρες μια ταινία για να μπορέσουμε να το στήσουμε. Δεν χρειάζεται να πας στον ουρανοξύστη για να είσαι 150 μέτρα ψηλά για να κάνεις μια τέτοια συζήτηση. Μην πόνεις όμως μου τώρα. Εμείς οι δύο δεν είμαστε φίλοι. Όχι, δεν είμαστε φίλοι. Εραστές είμαστε. Δεν είμαστε φίλοι. Φυσικά, βέβαια, πάλι εντελώς τυχαία, όπως οι περισσότερες ερωτικές κομεντί, θα προσπαθήσει στο τέλος με κάτι εντελώς ρομαντικό να την κερδίσει πίσω, ενώ τα έχουν κάνει μεταξύ τους χάλια. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει ένα happy end και γιατί χρειάζεται στο τέλος να γίνει κάτι απίστευτα ρομαντικό για να την κερδίσει. Ναι. Σε περίπτωση που υπάρχει μια ρήξη πολύ σοβαρή ανάμεσά σας. Σε περίπτωση που υπάρχει μια πολύ σοβαρή ρήξη ανάμεσά σας, φταίς. Πες το ότι φταίς. Αν βλέπεις ότι η γυναίκα δεν θέλει, άφησε ένα χρονικό διάστημα λιγάκι να της φύγουν τα αρνητικά συναισθήματα και μετά, αν θέλεις, προσπαθείς πάλι,
αν τα έχει κάνει μαντάρα ή έχει κάνει κάποιο λάθος. Και άσε τα πολλά ρομάτζα. Την εκνευρίζουν. Γιατί ξέρει τι προσπαθείς να κάνεις. Hello. Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Μαλώνω με, όπου σήμερα μάλωσα με τους φίλους για προνόμια τα οποία βρίσκονται σε μια σφαίρα φαντασίας, γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν στην πραγματικότητα, παρόλο που νομίζουμε ότι θα μας βόλευε. Φυσικά, αν σου άρεσε ή όχι το συγκεκριμένο επεισόδιο, αλήθεια δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, γιατί έτσι κι αλλιώς σε παρακολουθούμε και ξέρουμε για το αν θα κάνεις like και subscribe. Οπότε κάνε like και subscribe για να μην συνεχίζουμε να σε παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.